Νικόλα Παπα-Νικολά, ο κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη εδώ στην εκπομπή μα και στον όμιλο τη Κρήτη. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τα ιδρύματα, ένα θέμα που έχει να κάνει με την ψυχολογία. Ένα θέμα το οποίο αλήθεια είναι πω έχει πάρει κάποιε προεκτάσει ανησυχητικέ. Με κάποια κακά παραδείγματα, μένει βέβαια να επιβεβαιωθούν. Καθώ ο λόγο ανήκει πλέον στην ελληνική δικαιοσύνη. Ακριβώ. Και γι' αυτό το λόγο εμεί θα ασχοληθούμε σε σχέση με τα ιδρύματα και με το ψυχολογικό αποτύπωμα δεν. που έχουν τα ιδρύματα. Θα το ανοίξουμε λίγο. Γενικότερα, θα το ανοίξουμε και όχι μιλώντα προφανώ για το συγκεκριμένο, ακριβώς, αλλά με αφορμή το συγκεκριμένο. Δεν, Γενικότερα, ανοίγουμε τη συζήτηση για τα ιδρύματα. Δεν φωτογραφίζουμε τίποτα. Δεν φωτογραφίζουμε τίποτα. το ξεκαθαρίζουμε. Ο καθένα μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά πρέπει αυτό να επιβεβαιωθεί ε, μέσα από την ελληνική δικαιοσύνη. Ακριβώς. Τελεία και, και παύλα. Ακριβώ και νομίζω ότι υπάρχουν δικαστέ. δεν οποία είμαστε και ούτε θα γίνουν. Ούτω ή άλλω από εκεί και πέρα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ακριβώ. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Ακριβώς. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν αρκετά πολλά, πάρα πολλά ιδρύματα. Βεβαίω. Μάλιστα. Uh, και ωστόσο... μονοθεματική εκπομπή ε, ούτε είμαστε ούτε θα γίνουμε και αυτό ισχύει γενικά βέβαια και για τον όμιλο υπάρχει ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα αθηναϊκά, τα αθηναϊκά μέσα, κάνουμε τις αναφορές μας εννοείται. άλλα δυσιογραφία έχει και άλλα θέματα εννοείται. Εννοείται. εννοείται και θα προσπαθήσουμε προσωπικό να το σχόλιο ναι, ναι. και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το ψυχολογικό αποτύπωμα Μάλιστα. το οποίο λοιπόν. υπάρχει και όχι μιλώντα όπω είπαμε για τίποτα συγκεκριμένα, απλά με αφορμή συγκεκριμένα Σωστά. γεγονότα που έδωσε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε να πούμε ωστόσο ξεκάθαρο το Ίδρυμα σίγουρα, και νομίζω ότι αυτό συμφωνούμε όλοι, στο ότι δεν είναι το φυσικό περιβάλλον των παιδιών. Τα παιδιά δεν είναι γεννημένα για να μεγαλώνουν σε ιδρύματα, είναι, για να είναι γεννημένα για να μεγαλώνουν σε οικογένειε. Οικογένειε οι οποίε είναι είτε η φυσική οικογένεια, είτε η οικογένεια ξαναδοχή που προκύπτει, είτε η οικογένεια από εκεί και πέρα αξιοθεσία η οποία προκύπτει. Το σίγουρο όμω είναι από εκεί και πέρα τα στοιχεία τα οποία έχουμε από την UNICEF είναι αυτά τα στοιχεία, σε παγκόσμιο βεβαίω επίπεδο, δείχνουν ότι γενικότερα το 85% των ιδρυματοποιημένων παιδιών κάποια στιγμή είχε κακοποιηθεί σωματικά και το 30% των ιδρυματοποιημένων παιδιών είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η κακοποίηση υπάρχει και μέσα στα ιδρύματα, ίσως υπάρχει σε ένα α, λίγο περισσότερο στα ιδρύματα, σε παγκόσμιο βέβαιο επίπεδο όπως λέμε, δεδομένου του ότι πάντα υπάρχουν οι δυναμικές ανάμεσα στα παιδιά τα οποία είναι παλιότερα, στα παιδιά τα οποία έρχονται πιο νέα, οπότε λοιπόν από εκεί και πέρα υπάρχουν δυναμικές οι οποίες δεν είναι και οι πιο α, καλές θα λέγαμε. Το σίγουρο είναι ότι άλλη έρευνα η οποία είχε υπάρξει, φαίνεται, στην οποία συμμετείχαν τέσσερα κράτη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, φαίνεται ότι σε αυτό 7 στου 10 φροντιστέ τα ιδρύματα, σε 7 στου 10 φροντιστέ είχε υποπέσει κάποια στιγμή κακοποίηση η οποία είχε υπάρξει σε κάποιο από τα παιδιά. Α, δεύτερη, ωστόσο, δεύτερο ποσοστό το οποίο λέμε είναι ότι το 30% των παιδιών τα οποία βρίσκονται σε ιδρύματα επιθυμεί την παραμονή στο ίδρυμα. Μόνο το 30% των παιδιών. Αντιθέτω, αυτό το επιθυμεί να παραμείνει στην αναδοχή ένα 70%, 7 στα 10 παιδιά. Άρα λοιπόν mm. σημαίνει ότι οι οικογένειε οι οποίε βρίσκονται σε αναδοχή είναι οικογένειε οι οποίε με κάποιο τρόπο προσφέρουν στα παιδιά και τα παιδιά με κάποιο τρόπο αυτό το αναγνωρίζουν. Προχωράμε στον τρίτο πίνακα, όπου εκεί ωστόσο φαίνεται η ικανότητα ανάρρωση. Και όταν μιλάμε για ικανότητα ανάρρωση, μιλάμε για παιδιά τα οποία θα δημιουργήσουν με κάποιο τρόπο σε μια πατρική ή σε μια μητρική φιγούρα. Μια καλή προσκόλληση την οποία να έχουν και από εκεί και πέρα θα πάρουν την απαραίτητη ασφάλεια, την αυτοπεποίθηση και την αποδοχή την οποία πρέπει να έχουν. Αυτή λοιπόν η ικανότητα ανάρρωση φαίνεται ότι υπάρχει μόλι στο 17% των ιδρυματοποιημένων παιδιών. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι τα ιδρύματα σαφώ υπολείπονται σε σχέση με την αναδοχή, όπου εκεί περίπου στα ένα στα δύο παιδιά Μάλιστα. έχει ικανότητα ανάρρωση από αυτό το τραύμα τη εγκατάλειψη το οποίο έχει υπάρξει ήδη στο παιδί αυτό. Άρα λοιπόν. Υπάρχει ικανότητα ανάρωση. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα για να μιλήσουμε για το στίγμα του ιδρυματισμού, το ψυχολογικό στίγμα του ιδρυματισμού, στην ψυχολογική γλώσσα. Το πρώτο που υπάρχει είναι αδυναμία προσκόλληση σε μία μητέρα ή σε έναν πατέρα, δηλαδή αδυναμία ταύτιση με ένα σημαντικό πρόσωπο. Και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο το παιδί δεν μπορεί να ταυτιστεί με κάποιο σημαντικό πρόσωπο στα ιδρύματα, τουλάχιστον τα παραδοσιακά ιδρύματα έτσι όπω λειτουργούσαν. Το δεύτερο είναι η έλλειψη ερεθισμάτων, την οποία πρέπει να έχουμε στα ιδρύματα, δεδομένου ότι τα παιδιά στερούνται από ερεθίσματα. Έλλειψη σταθερών δεσμών, δεδομένου ότι δυστυχώ πολλέ φορέ στα ιδρύματα υπάρχουν παιδιά τα οποία πηγαίνουν και έρχονται στα ιδρύματα, αλλάζουν και δομέ, το είδαμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όπω επίση υπάρχει και προσωπικό, το οποίο τουλάχιστον μέχρι παλιότερα ήταν προσωπικό σε κάποια πολύ λίγα δυστυχώ ιδρύματα, που ήταν και προσωπικό το οποίο άλλαζε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπήρχε όλο αυτό, αποτυπωνόταν πώ, αποτυπωνόταν σαν συναισθηματική αδιαφορία, γιατί τα παιδιά δεν είχαν επενδύσει σε μια σταθερή φιγούρα, είτε μητρική είτε πατρική φιγούρα. Και από εκεί και πέρα προφανώ υπήρχε ευαλωτότητα και χειραγωγησιμότητα από τον οποιονδήποτε μεγαλύτερο, από τον παλιότερο, από τον αρχαιότερο, ο οποίο θα μπορούσε να είναι και ο κακοποιητή, αυτή η περίπτωση την οποία αναφέραμε προηγουμένω. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου να μιλήσουμε τι επιπτώσει τώρα στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού στα... που βρίσκονται στα ιδρύματα. Βλέπουμε λοιπόν μια ευρεία, πάρα πολύ ευρία γκάμα από προβλήματα που μπορεί να έχουν τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στα ιδρύματα. Αρνητική όρη λοιπόν, πάντως. Αρνητική όρη ναι. βεβαίως. το αρνητικό Και πέρα, ακριβώς με το αρνητικό πρόσημο. Αυτά όλα οφείλουμε να πούμε ότι οι πρώτε έρευνε ξεκίνησαν από το 1910 ουσιαστικά, που ξεκινήσαμε να μιλούμε για τι επιπτώσει που υπήρχαν από την ιδρυματοποίηση των παιδιών. Άρα λοιπόν έχουμε υπερκινητικότητα, Έχουμε αντικοινωνικότητα πολλέ φορέ, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πηγαίνουμε προ τα άκρα. Επιθετικότητα, χαμηλή παρορμητικότητα, απόσυρση, άτομα τα οποία παραμένουν αποσυρμένα. Προχωρούμε στον επόμενο α, πίνακα. τη φιλικότητα. Δηλαδή βλέπουμε είτε είναι κάποιο ο οποίο κλείνεται στον εαυτό του, είτε ο εξωστρεφή αρχίζει και θεωρεί του πάντε φίλου του. Άρα λοιπόν μιλάμε για ακραίε καταστάσει τι οποίε υιοθετούν τα παιδιά φτωχέ ποιοτικά σχέσει, δηλαδή μπορεί να έχω πάρα πολλέ σχέσει, αλλά από εκεί πέρα μπορεί να έχω φτωχέ ποιοτικά σχέσει, απογοήτευση, κατάθλιψη η οποία μπορεί να υπάρχει και συναισθηματική αστάθεια η οποία μπορεί να υπάρχει. Θα λέγαμε ότι όλοι αυτοί οι παράγοντε, Νίκο, είναι παράγοντε οι οποίοι με κάποιο τρόπο πολλέ φορέ ακολουθούν το παιδί και στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν μεγάλο υψηλό ποσοστό παραβατικότητα, για παράδειγμα. Ή επίση μιλάμε για παιδιά τα οποία αλλάζουν εύκολα δουλειέ. Ή επίση παιδιά τα οποία έχουν ευάλωτη ψυχική και σωματική πολλές φορές υγεία. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για τις επιπτώσει που υπάρχουν στη γνωστική ανάπτυξη. Τι προβλήματα υπάρχουν στη γνωστική ανάπτυξη, δηλαδή, α, υπάρχουν ελλείμματα στην προσοχή, άρα λοιπόν πρόβλημα στην προσοχή που μπορεί να έχουν τα παιδιά, εκτελεστικέ δυσκολίε, δεδομένο του ότι ακόμα και σε απλέ πράξει γιατί δεν υπήρξαν έτσι, α, α, αρκετά ερεθίσματα, εξαιτία επίση των α, λίγων ερεθισμάτων που υπήρχε, υπήρχε καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη. Νοητική υστέρηση. Φαίνεται ότι με βάση την κλίμακα IQ α, τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στα ιδρύματα σκοράρουν χαμηλότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά ναι. και από εκεί και πέρα υπάρχει και καθυστερημένη ορίμανση η οποία υπάρχει στα συγκεκριμένα παιδιά. Α, ας μιλήσουμε τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπαμε στον επόμενο πίνακα όπου μεγάλες παλαιού τύπου δομές. Τι έκαναν αυτές οι μεγάλες παλαιού τύπου δομές οι οποίες Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχουν αυτέ. Υπήρχαν πολλά παιδιά αναμεμειγμένα. Διαφόρων ηλικιών. Με την ανοχή του κεντρικού κράτου. Με την οι ανοχή δομές. του κεντρικού κράτου. Και σήμερα βέβαια. Και ξεκινά μια πολύ μεγάλη συζήτηση, χωρί ωστόσο να βάζουμε σε αυτή τη συζήτηση την ευθύνη του κεντρικού κράτου. Ακριβώ, η οποία είναι μεγάλη και η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να, να λειτουργήσουν δομέ, να, να ανοίξει χρηματοδότηση ουσιαστικά σε κάποια ιδρύματα έτσι, και να λειτουργήσουν από εκεί πέρα τα ιδρύματα. Άρα λοιπόν, σε αυτού του τύπου από τι παλαιέ δομέ υπήρχαν πολλά παιδιά τα οποία ήταν αναμειγμένα μεταξύ του, ναι. διαφορετικών ηλικιών. Υπήρχε βεβαίω ένα ηχηρό έργο. Σκέψου ένα ηχηρό έργο το οποίο υπήρχε, όπω είπε, με ευθύνη του κεντρικού κράτου, ίσω για παράδειγμα στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε από τότε. Δυστυχώ, ωστόσο, τα πράγματα συνεχίζαν μέχρι πρόσφατα από εκεί και πέρα. Σίγουρα όλο αυτό τι έκανε. Έκανε προσέγγιση χορηγών, και σίγουρα είχαν δημιουργηθεί κατά αυτόν τον τρόπο μεγάλε δομέ κοινοβιακού τύπου με ό,τι πρόβλημα και ψυχολογικό αποτύπωμα άφηνε στα παιδιά τα οποία υπήρχαν στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Προχωράμε στο τελευταίο πίνακα για να μιλήσουμε για προτάσει για μια καλύτερη οργάνωση. Προφανώ, μείωση του μεγέθου των ομάδων. Δηλαδή, οι ομάδε των παιδιών που θα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε αυτού του είδου τι δομέ θα πρέπει να είναι πολύ μικρέ. Να προσωμιάζουν την οικογένεια. Δηλαδή, θα πρέπει αυτέ οι ομάδε να είναι τέσσερα το πολύ παιδιά. Από εκεί και πέρα, με έναν κύριο φροντιστή, ο οποίο θα πρέπει να υπάρχει και ίσω και με έναν επικουρικό φροντιστή, ο οποίο θα πρέπει επίση να υπάρχει και να είναι σταθερό και επέτρεψε μου να σου πω καλοπληρωμένο. Εκεί είναι αυτό ακριβώ η ευθύνη η οποία πρέπει να υπάρχει από το κεντρικό κράτο. Σίγουρα υπάρχουν ομάδε διαφορετικών ηλικιών που θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά πολύ σωστά και καλά προσεγμένες και διαφορετικών παιδιών, τα οποία να είναι ως προς την, α, τις διάφορες αναπηρίες που μπορεί να έχουν. Άρα λοιπόν προάγουμε τι, τη διαφορετικότητα σε αυτού του είδους στις ομάδες, τερματισμός των μετακομίσεων των παιδιών, δηλαδή είναι απαράδεκτο τα παιδιά να φεύγουν από τη μια δομή και να πηγαίνουν στην άλλη δομή, να φεύγουν από τη δομή που υπάρχει στην Αθήνα, να πηγαίνουν στη δομή που υπάρχει δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Είναι απαράδεκτο, δεδομένου ότι τα ίδια παιδιά αυτά έχουν δεχθεί το τραύμα τη απόρριψη και βρέθηκαν στο ίδρυμα. Άρα λοιπόν δέχονται ένα καινούριο τραύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα των φροντιστών, κυρίω στα παιδιά τα οποία είναι πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή παιδιά μέχρι 4 ετών πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη σταθερότητα των φροντιστών. Πολύ μεγάλη σταθερότητα φροντιστών. Και από εκεί και πέρα, προγραμματισμό οικογενειακή ώρα. Δηλαδή, τι εννοούμε, εννοούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα προγραμματισμό όπου ένα φροντιστή να αλληλεπιδρά με ένα παιδί για τουλάχιστον δύο ώρε την ημέρα. Μία ώρα το πρωί και μία ώρα το βράδυ. Άρα λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αυτό ο φροντιστή λειτουργεί σαν υποκατάστατο τη μητέρα ή του πατέρα, το οποίο το συγκεκριμένο παιδί Πλέον δεν έχει. Και από εκεί και πέρα, προφανώ, το τελευταίο, το οποίο είναι βασικό, βασικότατο και θα έλεγα είναι ακρογωνίω λίθο, η προώθηση τη υιοθεσία, τη αναδοχή, όπω επίση και τη επαγγελματική αναδοχή. Ένα όρο όπου ουσιαστικά κάποιο χρηματοδοτείται, κάποια οικογένεια χρηματοδοτείται, ούτω ώστε να λειτουργήσει σαν ανάδοχο οικογένεια. Δεδομένου του ότι οφείλω να σου πω ότι οι αναδοχέ οι οποίε υπάρχουν στα παιδιά τα οποία είναι μεγαλύτερα των 10 ετών είναι σχεδόν μηδενικέ στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι παιδιά τα οποία από τη στιγμή που βρίσκονται στο ίδρυμα, δυστυχώ από τα 10 του χρόνια θα παραμείνουν μέχρι τα 18 τουλάχιστον προφανώ ναι. στο ίδρυμα, με ό,τι αρνητικό μπορεί να σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Ε, το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, ποιο είναι, Νικό. Το κεντρικό μήνυμα που προκύπτει είναι ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη οικογενειακή δομή και να είναι μια προσωρινή λύση, ούτω ώστε τα παιδιά με κάποιο τρόπο να προωθηθούν με γρήγορε, εύκολε διαδικασίε και προφανώ αδιάβλητε διαδικασίε, ναι. είτε προ την υιοθεσία είτε προ την αναδοχή. Ε, με βάση την, την, δική σου πολυετή εμπειρία, τα αντανακλαστικά του κεντρικού κράτου προκειμένου να αντιμετωπίσει δυσλειτουργίες εντός των μονάδων, των δομών, των ιδρυμάτων ε, είναι λυπή. Είναι λυπή. Είναι λυπή. Νομίζω ότι η έλεγχοι είναι λυπείς. Θα πρέπει νομίζω να είναι πιο ξεκάθαρη η έλεγχη, πιο έντονη η έλεγχη και από εκεί και πέρα είναι πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως αυτό το βλέπουμε και ίσως ε, είναι κάτι που το παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι. βεβαίω βεβαίως όλα αυτά τα οποία βγαίνουν να είναι αληθινά και πραγματικά, αλλά Δυστυχώ, παρακολουθούμε μια τέτοια κατάσταση όπου ίσω τα αντανακλαστικά παραμένουν λυπή. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, Νικόλα, πιάσαμε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο. Ε, θεωρώ ότι ακόμα περιμένουμε και τι εξελίξει στο κομμάτι το δικαστικό, τη ε, απόδοση βέβαια ευθυνών. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, μα επηρεάζει. Ε, ωστόσο, ξέρει που θέλω να σταθούμε, ότι δεν πρέπει να παίρνει μπάλα γενικά και αυτό το ποτάμι και αυτό ο χήμαρο και δομέ που πραγματικά αξίζουν τη στήριξη όλων μα. Ακριβώ εννοείται, γιατί πραγματικά υπάρχουν δομέ οι οποίε λειτουργούν πάρα πολύ καλά, δομέ οι οποίε, όπω έλεγα προηγουμένω, λειτουργούν πολλά πολλά χρόνια, δομέ οι οποίε κατορθώνουν να φτάνουν εκεί που δεν φτάνει το κεντρικό κράτο. Και αυτό είναι το δυστύχημα, ότι το κεντρικό κράτο θα έπρεπε να φτάνει εκεί. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ε, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.